Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρίσκεται στην Αλβανία για να δούμε, Σταύρο, όλα τα νεότερα εκεί στην περιοχή. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχεις στη διάθεσή σου? Εύα, να ξεκινήσουμε από ένα στοιχείο που υπάρχει εδώ στην πλατεία, στους Βουλιαράτες. Θα σας δείξω με τη βοήθεια του Γιάννη του Κούβαρη την τρύπα από μία σφαίρα. Μία σφαίρα η οποία χτύπησε σε αυτή την γκαραζόπορτα. Βλέπετε, υπάρχει και ο χάρακας από πάνω για να μετρήσουν οι αρχές το διαμέτρημα του βλήματος, της βολίδας. Και αυτό σας το δείχνω για να σας πω πως από εδώ ξεκίνησαν όλα. Από την πλατεία στους Βουλιαράτες θα δείτε και το σημείο αυτό το γνωστό που βλέπουμε δει από τις φωτογραφίες με την ελληνική σημαία. Εδώ λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, βρισκόταν χθες ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς. Και από εδώ ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός με τους αστυνομικούς για το θέμα της σημαίας. Καθώς, όπως λένε οι πληροφορίες, ήθελε να αναρτήσει μια μεγάλη ελληνική σημαία, την οποία κάθε χρόνο αναρτούσε σε ένα συγκεκριμένο σημείο εδώ στο χωριό, σε ένα ιστό, ο οποίος βρίσκεται σε πανοραμική θέση. Και από εκεί λοιπόν είχε ξεκινήσει αυτή η διαμάχη, η αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, με τις αρχές. Τώρα, οι κάτοικοι που βρίσκονταν εδώ λένε πως ακολούθησε ο διαπληκτισμός και μετά τον διαπληκτισμό οι πυροβολισμοί. Ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και έπειτα βέβαια ξεκίνησε αυτή η καταδίωξη, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε έφτασε να κοστίσει την ζωή του σε ένα ύψωμα το οποίο βρίσκεται αρκετά μέτρα παραπάνω στο χωριό, εκεί που είναι το υδραγωγείο του χωριού, και κάποια μέτρα πιο πάνω βέβαια εκεί όπου βρέθηκε νεκρός από τα πυρά των Αλβανών αστυνομικών. Αυτό, Εύα, που λένε όλοι είναι γιατί δεν τον σταμάτησαν, δεν τον ακινητοποίησαν, γιατί έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο 35χρονος άντρας με αυτόν λοιπόν, τον τρόπο. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά τα σκοτεινά σημεία της ιστορίας και βέβαια πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές που έρχονται στο φως. Να σου πω, Σταύρο, ποιες είναι οι βασικές εκδοχές, δηλαδή τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές? Κυρίως την τοπική κοινωνία, τους συγγενείς. Από την πλευρά της αλβανικής αστυνομίας, Εύα, υποστηρίζουν πως όταν ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς πυροβόλησε στον αέρα, στην συνέχεια οι αστυνομικοί άρχισαν να τον κυνηγούν. Μάλιστα, κλήθηκαν και οι ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας προκειμένου να τον καταδιώξουν. Και έπειτα βρήκε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, καταφύγιο στο υδραγωγείο της περιοχής, στο ύψωμα που σας δείξαμε πριν. Εκεί λοιπόν ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών και με την κατάληξη βέβαια την γνωστή, με έναν ελεύθερο σκοπευτή να πετυχαίνει τον 35χρονο στο κεφάλι και στο στήθος, στερώντας του τη ζωή. Από την άλλη πλευρά βέβαια η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς και οι γνωστοί του αναφέρουν πως ο ίδιος ναι μεν πυροβόλησε τον αέρα, όμως δεν απείλησε ουσιαστικά τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια έφυγε για να μην τον εντοπίσουν και εκεί την επιχείρησε. Όταν είδε πως είναι περικυκλωμένος, φώναξε «Ζήτω Γελάς» και βέβαια εκεί δέχτηκε τα μοιραία χτυπήματα. Όπως έλεγα, το κύριο όμως, Εύα, ερώτημα είναι πολλά Σταύρο, τα σκοτεινά Ιωαννίδη, σημεία τα οποία ακριβώς δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη. Υπάρχει βέβαια και ναι, υπάρχει, έλεγα Εύα, και αυτή η αντιπαράθεση και σε διπλωματικό επίπεδο και βέβαια πολλά πράγματα, πολλά ερωτήματα που μένει ακόμη να απαντηθούν ώστε να μάθουν όλοι για ποιον λόγο το γεγονός αυτό είχε την τραγική κατάληξη. Αφαίρεσαν με τον θάνατο του 35χρονου. Την ζωή του 35χρονου. Λοιπόν, Σταύρο Ιωαννίδη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, να συλλέξεις πληροφορίες και θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου αν αυτό κριθεί απαραίτητο.